Εντάξει, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μαζευτήκαμε πάλι μετά από καιρό μαζί με την Εθνική Ομάδα. Είναι πάντα ευχάριστο να μαζευόμαστε με τα παιδιά για να μπορέσουμε να μπούμε στη μια διαδικασία να παράγουμε έργο έτσι ώστε να παρουσιαστούμε στο γήπεδο ανταγωνιστική. Προσωπικά για μένα φέτος είναι διαφορετικό εντελώς λόγω του ότι δουλεύω στο εξωτερικό. Οπότε το να επιστρέψω, να βρεθώ πάλι με τους συνεργάτες μου και τα παιδιά με χαροποιεί ιδιαίτερα. Τώρα, όσο αφορά τα παιχνίδια, σίγουρα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έχουμε να δώσουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, που σημαίνει ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην προετοιμασία. Ουδέποτε στο παρελθόν δόθησαν σε φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα μας. Οπότε υπάρχει ιδιαιτερότητα στην προετοιμασία και εννοώ ότι έχουμε μία εβδομάδα να προετοιμάσουμε την ομάδα για δύο παιχνίδια. Εκεί είναι που δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας. Η πρώτη μέρα πέρασε πολύ, μπορώ να πω, παραγωγικά, γιατί τα παιδιά κατάφεραν σήμερα να βγάλουν ενέργεια και να είναι συγκεντρωμένοι, έτσι ώστε να βάλουμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά από πώς θα παίξουν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έρχονται όλοι από διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετικούς προπονητές. Οπότε δεν είναι εύκολο να μπορέσουν να αλλάξουν το τσιπάκι στον εγκέφαλο να μπορέσουν να κάνουν τι τους ζητάμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, λόγω και της εμπειρίας που υπάρχει στην ομάδα, καταφέραμε να βάλουμε κάποια πράγματα στην επίθεση και στην άμυνα, σαν αρχή. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους Κυριακή Δευτέρα, δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους. Θεωρώ ότι η Αυστρία μετά το σοκ που πέρασε στην έδρα της από το παιχνίδι μας, γιατί ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Κύπρος που δεν κέρδισε ποτέ την Αυστρία. Η Αυστρία έχει παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, στην Ισπανία, στην Τουρκία, σε καλύτερα γερμανικό πρωτάθλημα, σε πολύ καλές ομάδες. Και καταφέραμε στο πρώτο παιχνίδι να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και παρολίγο να κερδίσουμε για το παιχνίδι. Όσον αφορά την Αγγλία, είναι μια ομάδα που έχασε στο τελευταίο σουτ από την Ελλάδα, τελευταίο δευτερόλεπτο στην Αγγλία με το σουτ του Γιάννη του Αθηναίου και στην Κρήτη δύο πόντους διαφορά την ερωματούμενη τρεις πάλι στο τέλος που δείχνει τη δυναμικότητα τους και τη σταθερότητα τους και την ποιότητα τους σαν μια ομάδα που είναι φαβορία για τον Όμιλο.